Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να τονίσω καταρχάς ότι είναι θετικό και το ζητάμε και εμείς, αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός, να υπάρξει συζήτηση για τις προθέσεις της κυβέρνησης σε σχέση με το σχεδιασμό συνολικά της ηλεκτροενέργειας, αλλά και γενικότερα το σχεδιασμό του Υπουργείου. Με τη μόνη διαφορά θα θέλω να επισημάνω να υπάρξει μια δέσμευση να γίνει σύντομα, για να μην ξυπνήσουμε όπως ξυπνήσα μάλλον πριν κοιμηθούμε την Παρασκευή το βράδυ την προηγούμενη και είδαμε εφαρμογή μνημονιακών πολιτικών, π.χ. το ξεπούλημα της ΑΤΕ, να μην έχουμε ρυθμίσεις, γιατί ήδη υπάρχουν ζητήματα που σχετίζονται με τη ΔΕΗ και την μεταβίβαση, την πώληση του 17% από το 51, τα οποία θα θέλαμε πριν προχωρήσει να υπάρξει μια ολοκληρωμένη συζήτηση. Ένα, αυτό, και δεύτερον, θα θέλαμε, κύριε Υπουργέ, να αποκαταστήσατε το ρόλο ως Υπουργείο της Εθνικής Αντιπροσωπείας σε ό,τι έχει να κάνει με τον ενεργειακό σχεδιασμό. Ήταν, είναι, κανονικά πρέπει να γίνεται, να το πούμε έτσι, συζήτηση στη Βουλή και στην Επιτροπή και κατά περίπτωση στην Ολομέλεια για το συνολικό εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό. Η διαδικασία όμως αυτή τα προηγούμενη περίοδο είχε ουσιαστικά καταργηθεί. Ζητάμε και αυτό. Το τρίτο, και κλείνω, που έχει να κάνει, θέλω να δείτε πραγματικά, κύριε Πρόεδρε, αν δεν κάνω λάθος, ο σημερινός αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Καλαφάτης, από ό,τι βλέπω εδώ από τα πρακτικά, στις 22 Φεβρουαρίου, όταν έγινε συζήτηση πάλι για τη μαυροπηγή στην Επιτροπή, είχε θέσει έναν σημαντικό και ουσιώδη προβληματισμό που τον έθεσε και η συνάδελφος, η κυρία Ουζουνίδου, σε σχέση με την έλλειψη του προσωπικού που υπάρχει στη ΔΕΗ λόγω των περικοπών, καθυστερήσεις κλπ, με ασυνέπεια να δίνονται κομμάτια των εργασιών της ΔΕΗ στους εργολάβους, και ο κύριος Υπουργός, σημερινός Υπουργός, είχε τονίσει τότε ότι πρέπει να ερευνηθεί σε βάθος αν αυτό το πράγμα, που κατά τη γνώμη μου όχι, είχε πει, αυτό αποβαίνει σε όφελος της ΔΕΗ, δηλαδή το να δίνονται σε εργολάβους. Άρα λοιπόν είναι ένα ζήτημα ανοιχτό και αυτό που νομίζω ότι πρέπει να το δει και η διοίκηση της ΔΕΗ αλλά και το Υπουργείο, για να το κάνει πράξη ο οποίος είναι τώρα στο ίδιο Υπουργείο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πετράκος θέλει μια διευκρινιστική ερώτηση. Είναι, ο κύριος Τζαμτζής, μια παρατήρηση με βάση αυτά που είπε ο κύριος Νικολακάκος, ο κύριος Πρόεδρος. Γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, έχετε υπηρετήσει και στη Μεγαλόπολη, ότι το μέσος όρος ηλικίας αυτή την ώρα είναι 50 χρονών οι εργαζόμενοι. Δηλαδή δεν υπάρχει ΔΕΗ αν συνεχιστεί η διαδικασία του ένα προς άπειρο. Γιατί είπατε ότι δεν είναι ένα προς 10. Έτσι, μάλλον 0 προς. Αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψη σας και με βάση το ότι η ΔΕΗ, αυτό που επιβεβαιώσατε, αυτό που είπατε, η ΔΕΗ ως δημόσια υπηρεσία η οποία έχει ηλεκτροδοτήσει την Ελλάδα, λειτουργούσα ως δημόσια υπηρεσία, δεν έχει μεγάλα πολλά ατυχήματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η ανθρώπινη ζωή δεν αποτιμάται με τίποτα και η ΔΕΗ το έχει αποδείξει. Αν η ΔΕΗ διαλυθεί, που αυτό που πάμε τώρα, σημαίνει συνέπειες όχι μόνο για την εθνική οικονομία αλλά και για την ανθρώπινη ζωή. Αυτή την παρατήρηση. Κύριε Πετράκο, ευχαριστούμε πολύ. Για αυτό το θέμα, για την πρώτη ενημέρωση. Είναι ερώτηση ουσιώδης. Επιτρέψτε μου. Βλέπετε ότι η διαδικασία που ξεκινήσαμε, είπαμε ότι θα είναι. Δεν θα είναι πολύ αυστηρή. Όμως δεν μπορεί να γίνεται αυτό, να παίρνετε για τρίτη φορά το λόγο. Αφορά την εταιρεία. Και μην το κάναμε κανόνα. Δεν με ακούτε τι σας λέω όμως. Σας επιμένετε. Συγγνώμη. Τρίτη φορά το λόγο. Δεν είναι συνέλευση. Είναι συνεδρίαση επιτροπής. Προέκυψε. Δηλαδή, προέκυψε. Εγώ δεν θα το κάνω θέμα. Θα πείτε την ερώτηση, αλλά μην το δημιουργήσετε ότι έτσι θα γίνεται πάντα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Πρόεδρο, αν έχετε ελέγξει, αν ο Σίγμα Κωνσταντινίδης, έτσι, έχει γραφτεί της ΚΑΠΑ Δυναμικής,
είναι αυτός που έχει γράψει η ημερησία ότι είναι στον κατάλογο των μεγαλοφιλετών του δημοσίου. Μεγαλοφιλετών του δημοσίου. Έχει γραφτεί στην ημερησία. Επειδή είναι, ήταν, όπως είδατε, ερώτηση σημαντική και νομίζω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη. Γι' αυτό την έθεσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη για την Πεδράκο. Εντάξει, σημαντική είναι. Ξέρετε, η ενημέρωση που γίνεται γίνεται για έναν απλό λόγο. Για να ακουστούν όλα τα στοιχεία που έχει η ΔΕΗΣ προκειμένη περίπτωση, να τα ακούσουν όλη η Επιτροπή, όλα τα μέλη και κάποιος θέλει να ψάξει κάτι παραπάνω, κάτι θέλει να διευκρινίσει. Γι' αυτό γίνεται η ενημέρωση. Για να έρθουν στο φως όλα τα ονόματα. Άρα, αυτό που ρωτήσατε για τον κύριο Κωνσταντινίδη, αυτό μπορεί να το κάνει ο καθένας πια. Δεν είναι υπόθεση μόνο της, της ΔΕΗ. Λοιπόν, εδώ... Ναι. Λοιπόν, κύριε Σουνίδου, και πάλι θα επανέλθω. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ενημέρωση. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ενημέρωση, αν είδατε. Και είδατε ότι την ενημέρωση η Επιτροπή μας την είχε με υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του κ. Ζερβού. Βεβαίως, στην Επιτροπή δεν έρχεται κανένας φορέας χωρίς την προϊσταμένη πολιτική αρχή. Προκειμένη περίπτωση είναι το ΙΠΚ. Και στη συγκεκριμένη πιο περίπτωση είναι ο Υφυπουργός, ο οποίος είναι αρμόδιος για την ενέργεια. Γι' αυτό είναι σήμερα εδώ. Για τον φάκελο λοιπόν που έθεσε υπόψη μας, καλύτεροι να τεκμηριώσουν τα στοιχεία είναι αυτοί που τα επεξεργάστηκαν. Γι' αυτό γίνεται. Είπαμε όμως για γενικότερες φύσεως θέματα που αφορούν τη ΔΕΗ, σε μια επόμενη φάση, αφού θα γίνει μια συνεννόηση, θα έρθει και το Υπουργείο και η ΔΕΗ και θα έχουμε μια συζήτηση με μια άλλη ατζέντα. Όχι όμως σήμερα. Για να μην τα μπερδεύουμε κάθε φορά όλα. Γιατί κάθε φορά που θα έρχεται η ΔΕΗ, πάντα υπάρχουν απορίες. Ξέρετε, όπως νιώθεις εσύ, νιώθουμε όλοι σαν βουλευτές. Έχουμε κάτι να ρωτήσουμε. Όμως, μην χάνουμε. Λοιπόν, οι ερωτήσεις νομίζω κατατέθηκαν, δόθηκαν οι απαντήσεις και από εκεί πέρα αξιολογούνται. Λοιπόν. Πολύ. Κύριε Πατράκο, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι. Με δεδομένο ότι οι δύο πρώτες εταιρείες αποσύρθηκαν. Είπατε ότι την πήρε Σνάιντερ και λοιπά και λοιπά, θετικό. Και... Υπήρθαν στη Σνάιντερ επειδή αποσύρθηκαν οι δύο προηγούμενες. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Αν κατά την εκτίμηση σας, μια και είσαστε νέα εταιρεία αλλά παλιοί συγχρόνως. Λοιπόν, οι προδιαγραφές που θέτετε. Αν διασφαλίζουν οι προδιαγραφές που θέτετε, αν διασφαλίζουν την αξιοπιστία του διαγωνισμού σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, σε ό,τι έχει να κάνει με την καλή ποιότητα των υλικών που πρέπει να πάρθουν, να αγοραστούν από τη ΔΕΗ. Και δεύτερον, σε σχέση με την αξιοπιστία των εταιριών. Διότι μου προξενεί εντύπωση πως αυτοί δεν βρήκαν εγγυητικές επιστολές. Μήπως πρέπει να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι εκ των προτέρων ήταν οι συγκεκριμένες εταιρείες αφαιρέγγυες αφού δεν μπορούσαν να βρουν. Αν αυτός είναι ο λόγος ή αν υπάρχει άλλος λόγος να μας πείτε γιατί αποσύρθησαν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερη ερώτηση είναι ποια είναι η εκτίμησή σας. Γιατί πετύχατε 27,5% μείωση των τιμών. Ποια είναι η βασική αιτία. Σε σχέση με το 2009, όπου είχαμε υψηλότερες τιμές, έτσι. Είναι λόγω μείωσης των υλικών, των τιμών των υλικών ή του μισθολογικού κόστους των εταιριών. Το τρίτο, έχει ήδη γίνει συζήτηση τα προηγούμενα. Θέλω να πω και εγώ ότι με δεδομένο ότι αυτοί που έχουν παραβατική συμπεριφορά είναι πάρα πολλοί, οι κλεπταποδόχοι όμως είναι πολύ λίγοι, μήπως πρέπει η πολιτεία, ο κύριος Υπουργός, να δει το σε σχέση με τους κλεπταποδόχους έτσι ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο γιατί είναι μεγάλο. Και το τελευταίο προς τον κύριο Υπουργό πάλι. Με δεδομένο πάλι ότι πριν από λίγες μέρες έγινε, όπως είπατε, και το πιστεύουμε, δεν έχουμε λόγους να μην το πιστέψουμε, έγινε διακοπή της ηλεκτροδότησης στο άσυλο Ανιάτων. Το ερώτημα είναι, θα σας πω τι σχέση έχει. Λοιπόν, αν πρέπει, μήπως πρέπει ο ΔΔΕ
να καταγράψει ποιοι είναι οι πραγματικά αδύνατοι, οικονομικά εννοούμε, στην παρούσα φάση, έτσι ώστε να ασκηθεί μια κοινωνική πολιτική όπως γίνεται για τους φτωχούς, οι οποίοι αυξάνονται και πληθύνονται λόγω των μνημονιακών πολιτικών, όπως γίνεται σε άλλες χώρες που υπάρχει δυνατότητα να μπορούν να έχουν το ελάχιστο ρεύμα όλοι, δηλαδή το ρεύμα, το φως, το ψυγείο τους, την κουζίνα τους. Είναι στις προθέσεις, το ερώτημα είναι αν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου και αν έχει και τη δυνατότητα η ΔΔΕ να καταγράψει αυτόν τον κόσμο και στις προθέσεις του Υπουργείου να δει την κοινωνική πλευρά, την πολιτική της ΔΕΗ σε σχέση με τον κόσμο ο οποίος αδυνατεί σήμερα, πραγματικά αδυνατεί. Δεν μιλώ για αυτούς οι οποίοι έχουν πολλά και βρίσκουν την ευκαιρία. Μπορεί να υπάρχουν, αλλά για αυτούς που πραγματικά αδυνατούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.